Είδατε στο teaser που έκανε ο προμότς τις καμήλες? Βάλανε καμήλες, ρε φίλε. Καινούργιο vegetation λέει και ζώα. Καμήλες. Πού θα είναι οι καμήλες λέτε εσείς να είναι? Μέσα ένα δουλί. Και εκεί θα είναι ωραία διαδρομή. Που προσθέσανε τώρα και από Τρίπολη για πάνω για βόρεια για Τουρκία. Εκεί θα γίνεται της καμήλας του κάγκελο μάλλον. Απ' έξω ρε φίλε, ακούγεται πολύ ωραία. Από μέσα μόνο την κάνει αυτή τη βλακία. Γιατί ρε μου τη δίνει τώρα έτσι? Κοίτα εδώ να δεις τι έχουνε βάλει ρε αδερφέ. 10-20. Τι να τα κάνεις τώρα όλα αυτά εδώ? Δεν πήραξα τίποτα εγώ εδώ. Το turbo εντάξει είπαμε δεν είναι αυτό, γιατί το έκλεισε το δοκίμασα δεν. Τι να πω ρε φίλε. Και δεν δοκίμασα να βάλω κανένα κινητήρα με πιο λίγα άλογα να δω αν πάει το ίδιο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Θα περιμένουμε να αναβαθμίσουν τους ήχους. Εδώ πάλι 80. Είναι το τιμόνι πολύ ελαφρύ και πάει δεξιά αριστερά σαν χαζό. Κατέβασε τη δόνηση, όχι τη δόνηση, πως το λένε αυτό το... Στην G27 ήθελα να ανέβω στο τραχτέρ να παίξω κάτι λεγκρόπισο. Και αντί να πάρει το προφίλ το κανονικό, μπερδεύτηκε εκεί το Logitech Profiler με τα προφίλ. Έγινε της Logitech το κάγκελο. Και πήρε το προφίλ τώρα στο γύρο τρακαυτό. Και εκεί δεν είχα βάλει καθόλου να κάνει κεντράρισμα το τιμόνι. Ήταν λες και δεν είχε αντίσταση καθόλου. Και το πήρε και εδώ τώρα. Η 93 στην κατηφόρα. Εδώ να μας την πέσει τώρα κανένας. Να μας πάρει το φορτηγό, να μας πάρει την καρότσα, το δίπλωμα, να μας πάει αυτόφορο. Και τα γιαούρτια μαζί με την καρότσα θα μας πάρει. Το Cadillac Crops θα σπάει. Όρεξη να έχεις να οργώνεις. Εγώ να οργώνω virtual δεν έχω όρεξη φίλε. Θα δούμε πως θα πάει όμως. Τώρα είπαμε έχουμε να κάνουμε μπόλικα χιλιόμετρα μέχρι τέλος του χρόνου και αμερικάνικο και Eurotruck. Από εκεί και πέρα προτεραιότητα έχουν αυτά. Λοιπόν, μπράβο. Είδαμε αυτά που προσθέθηκαν στη 251. Ωραία. Τώρα εδώ πάμε καρφί. Σύνορα Δανία. Δεν θα μπούμε, είπαμε, πουθενά. Πάμε καρφί για τον προορισμό. Για να δούμε και λίγο Δανία ρε φίλε. Έχω να πω πολύ καιρό. Εδώ πιστεύω να αλλάξει και το όριο τώρα να πάμε στα 90. Πω, τι κάνουν αυτοί εδώ?
Πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Ο αντίλαλος θα σπάει, ε. Αυτό μάλιστα. Μπορείς να πεις ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Περνάς κάτω από μια γέφυρα. Ρεαλιστικό. Περνάει ένα αυτοκίνητο δίπλα. Ρεαλιστικό. Αλλά 15-20 sliders. Κι άλλο σου πετάει ένα mod χωρίς sliders, χωρίς τίποτα. Καλά, δεν ξέρεις τι δουλειά έκανε. Το γκρι έχει πάω με εκεί που διάβαζα προχθές κάτι post που έκανε εκεί σε ένα ήχο στο φόρουμ της SES. Δοκιμάζω κάτι καινούργιο, λέει, για ένα καινούργιο ήχο με ένα τάδε πρόγραμμα για ήχους. Άραγε δεν ξέρει τη δουλειά του. Τι κρέμασαι έτσι ρε φίλε τώρα. Με 12.000 στροφές. Ήρθε 100 στροφές, θα μας βγεις έρθει. Ο λόγος που το πήρα το Renault είναι ότι ήθελα να δοκιμάσω αυτό το skin, το έβλεπα φωτογραφίες τότε που είχε γίνει το event. Δεν το είχα παίξει καθόλου. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι όντως πολύ ωραίο skin. Για το μεταξύ, ο άλλος ο τρελός ο καλλιτέχνης, ο MD Modder, έβγαλε κάτι καλά κάτι ποδιές και το πίσω του προφυλακτήρα στο, για το Renault εδώ, το Range T είχε και ένα skin δικό του μπλε έτσι με κάτι ωραία περιγράμματα και ιστορίες, αλλά δεν έπαιρνε το skin αυτό εδώ ρε φίλε, το έβγαζε σπασμένο πάνω στις ποδιές. Και λέω, κάτσε λίγο να πάρουμε λίγα χιλιόμετρα, λέω, να δούμε το σκηνάκι αυτό εδώ, λέω, το... που κυκλοφορεί στην πραγματικότητα, λέει, και θα δούμε, λέω, και το MD Modder τα καλούδια για το Renault, το Range T. Και εδώ 80 χιλιόμετρα ρε φίλε, γιατί ρε έτσι. Είδες, μια πόλη εδώ, μια πόλη εκεί. Πάλι θα τα κάνεις τα χιλιόμετρα για να τις δεις τις νέες πόλεις και τους δρόμους που προσθέθηκαν. Αυτό τελικά με τη μέση ανατολή δεν διορθώθηκε εδώ στο προφίλ μου, άραγε. Εγώ την είχα κάνει τη βλακία τότε, τι θα έγινε δεν μπορώ να καταλάβω. Πάνε αυτά τα χιλιόμετρα. Και τώρα εκεί βόρεια της Τρίπολη, της Τρίπολης δεν θυμόμουν. Όπα, τι αέρο γέφυρες έχουμε εδώ τρελές, αλανιάριες. Δεν θυμόμουν τι έκανα πριν, γιατί δεν φαινόταν πια ποιους δρόμους περπάτησα. Και είδα τα βιντεάκια που είχαμε κάνει τότε, για να δω τι και πώς.
Ωραίες λεπτομέρειες. Οι προμοντάνες που λέτε μας πιάσαν στον ύπνο. Άρα τα είχαν έτοιμα τα πράγματα από πριν καιρό. Μπήκε ένα 39 η πέτα, τεστάρανε, πάρτε το λέει. Μας την πέφτουν και οι άλλοι τώρα με το Κολοράντο, πώς θα πού να πάμε. Και τώρα, δεν είναι πιο δύσκολο τώρα να π.χ. να πεις ότι δεν δουλεύει ο ήχος π.χ. ρε φίλε από αυτό το φορτηγό ή αυτό το φορτηγό και δεν πρόκειται να πάω σε ένα 39. Είναι λίγο δύσκολο τώρα, ε. Γιατί πρέπει να πας σε ένα 39 για να παίξεις Colorado, πρέπει να πας σε ένα 39 για να παίξεις Pro Mods και σε κανένα μήνα, πάνω κάτω, πρέπει να πας σε ένα 39 να παίξεις τη Χερσόνησο της Ιβηρίας, όχι Σιβηρίας είπαμε, της Ιβηρικής Χερσονήσου. Και λίγο Δανία. Έχω πολύ καιρό να πάω Δανία. Εδώ στο παιχνίδι, εκτός από το δικό μας το σκηνικό εδώ κάτω στα Βαλκάνια, μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ εδώ πάνω στις βόρειες χώρες. Ισλανδία, πόρε φίλε, τι σόκο την εκεί. Τι σόκα που λεπτομέρειες πάθαμε εκεί πέρα. Christiansfeld. Φτάσαμε στο Christiansfeld. Τι λέει ρε φίλε. Εσείς αν το βλέπει κάποιος το βιντεάκι τώρα που θα το ανεβάσω σύντομα δηλαδή και έχετε δοκιμάσει κανέναν ήχο για Renault και ξέρετε ότι δουλεύει, στείλτε ένα μηνυματάκι. Να μην το πάμε με αυτό το βουλωμένο το φίλτρο μέχρι όλα τα χιλιόμετρα, γιατί με τη ρένα θα το γυρίσουμε το μπρομός τώρα, εκτός και αν σκάσει μπόμπα για το Mercedes, γιατί για τις φωτογραφίες που έβλεπα προχθές με κάτι ωραία σκηνάκια αναβαθμίζουν για την 139. Χαλαρώστε λέει, έρχεται, άντε να δούμε. Διασταύρους τρελή είναι εδώ ρε φίλοι τώρα αυτή. Κοίτα να δεις διασταύρους και είμαστε στα 60 καρφί, 60 FPS καρφί με 400 απολέπιση. Δεν πάμε καλά. Μπράβο. Ο ήχος από το μηχανάκι τα σπάει.
Ωρε φίλε. Φεράρι κόκκινη, τρία περιπολικά. Και ελικόπτερο από πάνω. Το έχουμε δει πολλές φορές στο σκηνικό αυτό. Είναι μερικά σκηνικά, σε μερικά σκηνικά που βιώνουν πάρα πολύ όμορφες φωτό. Έχουν αυτό το ατούι μόντερ στο χαρτόν. Προσθέτουν τις λεπτομέρειες να φαίνονται από το δρόμο όπως θέλουν αυτοί. Κόμβι με τα όλα τους. Σκηνικό έφυγε. Πολύ άνεμο γεννήτρια. Για να δούμε μία. Πάμε καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Περνάμε περιφερειακό Άλμπορκ, πώς το λένε αυτό. Και πάμε να παραδώσουμε το γιορτάκι. Για να δούμε εδώ τι λέει στο SimHub τώρα, πόσο μας έμεινε ακόμη. 130 χιλιομετράκια. Τα πάντα σου δείχνει. Μπράβο.
πρόβλημα, λέει, με τα λίτρα από το καύσιμο. Δεν συνεργαζόταν καλά το SimHub με την τηλεμετρία του παιχνιδιού. Κάνανε ένα φιξάκι. Τα δείχνει κομπλέ τώρα, 700. Α, δείχνει ότι έχουμε και 726 χιλιόμετρα. Όχι τα λίτρα, τα χιλιόμετρα. Σου δείχνει πόσα έχεις ακόμη. Αυτό που περπατάει όμως πιο πολύ και αυτό που είναι το... Πώς θα το πούμε τώρα, το πιο ρεαλιστικό, ναι, το πιο ρεαλιστικό είναι. Είναι στο Eurotruck και στο Αμερικάνικο να μην χρησιμοποιείς π.χ. SimHub που συνεργάζεται με το παιχνίδι με ίντερνετ. Να χρησιμοποιείς π.χ. κάτι όπως τα button boxes. Δεν έχουν σχέση με το ίντερνετ για να συνεργάζονται με το παιχνίδι. Αλλά εκεί θέλει λίγο ψάξιμο. Αν το πιάνει το χέρι σου, είπαμε, τα φτιάχνεις εσύ. Αν δεν το πιάνει, τα σκάς. Ταχύτητες, διακόπτες που κάνουν... λειτουργίες στο παιχνίδι, αλλά να μην έχουν σχέση με το ίντερνετ. Το SimHub πρέπει να έχει ίντερνετ για να συγχρονιστεί με το παιχνίδι. Αν δεν έχει ίντερνετ, τι θα κάνεις, μεγάλη? Αν δεν έχει ίντερνετ, το παιχνίδι μπορείς να το παίξεις. Πολλά ζητάς, αλλά ο καθένας με την τρέλα του. Περιφερειακό Άμπορκ είμαστε. Ναι. Και πάμε για Φρεντερίκ Σβάν. Φρεντερίκ Σβάν. Πολλούς Φρεντερίκους θα έχει εδώ για να τη λένε την πόλη έτσι. Φρεντερίκ, βόρειο όνομα. Αυτό με το anti-aliasing που λέγαμε, δεν ξέρω πως θα φαίνεται στις φωτό όμως, μπορεί στις φωτό να φαίνεται πολύ μούφα. Γιατί το anti-aliasing έπαιζε ρόλο στις φωτογραφίες. Εντύπωση αυτό ότι κρατάει 60 fps με 400 απολέπιση στα 1440p. Τι λέει, ρε φίλε. Και τώρα που θυμάμαι, στο Cadillac Corpse όταν πήγα να αριθμίσω τα γραφικά, έχει πάνω εκεί μια κονσόλα, μια κονσολίτσα στο Cadillac Corpse και σου βγάζει ποια γραφικά είναι πιο... βαραίνουν πιο πολύ την GPU και το CPU. Και αν θυμάμαι καλά, το anti-aliasing πρέπει να ήταν στη GPU, αλλά πού? Στη VRAM ή στην κάρτα γραφικών γενικά. Στην κάρτα γραφικών. Αυτό πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, το anti-aliasing. Καλά, εκεί είχε και το tessellation, αυτό που π.χ. όταν περνάει το αγροτικό μηχάνημα.
που αφήνει τα... φέρνεται τα... φέρνεται το πάτημα στο έδαφος. Βλέπετε από τα γιαουρτάκια. Excellent. Θα πάμε για κάψιμο εδώ στο Vestiaire Hub. Πάμε να την πέσουμε εδώ. Τι είναι εδώ? Α, φάρμα. Μια χαρά. Δίπλα στο λιμάνι είμαστε. Πάμε να πάρουμε βαπόρι κατευθείαν. Ωραία, φίλε, όταν έχει βάρος, εντάξει, τρώγεται λίγο, όταν δεν έχει βάρος, το ακούς το φίλτρο το βουλωμένο. Μία ώρα και 40. Τι λέει ρε μεγάλη, και δεν του φαίνεται. Οπ, τι σκηνικά έχουμε εδώ. Τι έχουμε, Βαλήρια. Τι είναι εδώ ρε φίλε? Δεν είναι το φιτζινάδικο. Ευτυχώς που ήρθαμε χωρίς κάρωτσα. Εντάξει, έχουμε καύσιμο, αλλά άσε να είμαστε έτοιμοι. Η εξωτερική κάμερα δεν ακούγεται ρε φίλε, αυτή η βλακία. Τέλος πάντων. Μου λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εδώ τώρα όμως είναι 9:30 στο παιχνίδι και ο ήλιος είναι ντάλα πάνω. Έχει ένα φιξάκι το RGM που βάζει εκεί, ένα, όχι φιξάκι, ένα αντών, για να συνεργάζεται με άλλους χάρτες.
τα έβαλα με τη σειρά που λέει, αλλά όντως το κλίμα του, το climate εδώ, το promote στις βόρειες χώρες είναι μυστήριο. Εδώ στη φάρμα θα το αφήσουμε το εργαλείο. Έτσι. Όπισθεν και στα άλογα. Τα άλογα με τα άλογα. Ό,τι άλογο θες έχουν εδώ. Καφέ, μαύρο, άσπρο. Νοικοκύριδες. Λοιπόν, χαλαρό το πρώτο δρομολογιάκι στον Προμός 251. Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη, βόρεια Ευρώπη. Σέμνιτς, εδώ, μπράβο. Είδαμε όλη αυτή τη φάση που βάλανε τώρα στη 251 στο Σολτάου. Κάναμε και τα χιλιομετράκια μας εδώ, Autobahn και στον Ε45 στη Δανία που δεν τα είχα κάνει εγώ εδώ. Εδώ καλή φάση θα έπρεπε να κάνουμε μια τσάκα εδώ. Γιατί το είχα περπατήσει αυτό από εδώ. Να βλέπαμε και το Herning και το Viborg. Βλακεία. Frederiksvan, αφήσαμε το γιορτάκι το special και το πηδήξαμε το κανάλι. Ωραία λεπτομέρεια και αυτή. Κοίτα να δεις τώρα, 30-40 χιλιόμετρα δρόμος, μια εταιρεία, ένα βιτζινάδικο και τι βιτζινάδικο, χώρος για ξεκούραση και λιμάνι, και έκανε ένα νησάκι σε ένα χάρτη. Καλή φάση. Τώρα θα δούμε τι και πώς που θα πάμε, που θα είναι η συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο.